Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα 5η, 25 Μαρτίου, θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο γυναικών. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε καλεσμένη μια γυναίκα η οποία είναι αρκετά χρόνια στο χώρο, ήταν στον Ατρόμητο και ως γνωστόν τώρα έχει δημιουργήσει δύο ομάδες, τις νέες Ατρομήτου, οι οποίες είναι στη Β' Εθνική Γυναικών και τις γυναίκες Περιστερίου που είναι στη Γ' Εθνική Γυναικών. Φυσικά αναφερόμαστε στην κυρία Στέλλα Μουζάκη. Καλησπέρα σας. Στέλλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι υγεία και ευτυχία σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Και εγώ ευχαριστώ. Έτσι να συζητήσουμε με την εμπειρία που έχεις όλα αυτά τα χρόνια για το ποδόσφαιρο γυναικών. Βεβαίως. Στέλλα, πόσα χρόνια είσαι στο χώρο? Είμαι από το 2007 στο χώρο του γυναικείου. Και ίδρυσα... πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο γυναικών? Ήμασταν στον Ήφαιστο. Uh-huh. Είχα την κόρη μου τότε στον Ήφαιστο. Παρόλο που προσπαθήσαμε και εγώ και ο πατέρας της να την κάνουμε να μην ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Θέλαμε πιο πολύ, μας άρεσε πιο πολύ το μπάσκετ. Φαίνεται ότι ήταν ταγμένη από μικρή, από μωρό, στο ποδόσφαιρο, οπότε λοιπόν τότε μόνο ο Ήφαιστος υπήρχε που είχε 1-2 κοριτσάκια και τα υπόλοιπα ήταν αγοράκια. Οπότε λοιπόν ήταν στις ακαδημίες αγοριών του Ήφαιστου μαζί με 2-3 κοριτσάκια όλα μαζί. Εκεί ξεκίνησε. Ο Ήφαιστος πήγαινε πάρα πολύ καλά γιατί έχει κάποια ιστορία στο γυναικείο ποδόσφαιρο, μεγάλη ιστορία μπορώ να πω. Από εκεί και πέρα φύγαμε από την μικρή λόγω του πεθερού μου και λόγω του μπαμπά μου, οι οποίοι ήταν μέσα στην ομάδα την αντρική του Ατρομήτου. Ο πεθερός μου ήταν χρηματοδότης της αντρικής ομάδας. Ο πατέρας μου ήταν γενικός αρχηγός. Και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε τη γυναική ομάδα του Ατρομήτου Αθηνών. Μεγάλη σου η προσφορά όλα αυτά τα χρόνια έτσι στο ποδόσφαιρο γυναικών? Μεγάλη προσφορά, ναι. Και δεν ξέρω πώς πέρασαν κιόλας τόσο πολλά χρόνια. Το αγαπήσαμε πάρα πολύ αυτό που κάναμε. Είμαστε Ατρόμητοι βέβαια. Από μικρά παιδιά. Είπαμε ότι θα αφιερωθούμε στο γυναικείο, είδαμε τα προβλήματά του, είδαμε τα παιδιά πόσο το αγαπούσανε και είπαμε ότι έχουμε να προσφέρουμε πολλά στο γυναικείο. Και έτσι και ασχοληθήκαμε. Και από ό,τι έχω δει, πολλοί άνθρωποι σε έχουν τιμήσει, έχουν αναγνωρίσει έτσι την προσφορά σου στο χώρο. Ναι, και είναι τιμή μου, γιατί και εγώ δεν ασχολιόμουν, δεν είχα καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Πρώτη φορά ασχολήθηκα το 2007. Βέβαια στο γήπεδο του Ατρομήτου πήγαινα από πάρα πολύ μικρή μαζί με τον μπαμπά μου. Πιο πολύ έπαιρνε ο μπαμπάς μου εμένα, ναι. Βέβαια ο αδελφός μου έπαιζε και στον Ερασιτέχνη Ατρόμητο. Τον Ατρόμητο τον ξεκίνησα το 2007. Ήταν τότε ο κύριος Κασπίρης, αν θυμάμαι καλά, πρόεδρος, όταν φύγαμε από τον Ήφαιστο Περιστερίου. Πήγαμε εκεί 21 κορίτσια. Του χτύπησε την πόρτα ο μπαμπάς μου και του είπε ότι έχω 21 παιδιά και θέλουμε να φτιάξουμε τη γυναικεία ομάδα του Ατρομήτου. Ο πατέρας μου είχε ξανασχοληθεί στο παρελθόν με γυναικεία ομάδα του Ατρομήτου, με την κυρία Νεκταρία Ευσταθιάδη. Ήταν παλιά αντιδήμαρχος στο Δήμο Περιστερίου. Λοιπόν, και ήταν και επί την εποχή του κύριου Στάη, του συγχωρεμένου του κύριου Στάη. Λοιπόν, ο κύριος Κασπίρης μας δέχτηκε βέβαια, μας είπε: παιδιά, ελάτε μέσα, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν ασχολούμαι με το γυναικείο, έχω τα αντρικά. Και όντως φτιάξαμε κάποια χαρτιά ότι θα είμαστε για πάρα πολλά χρόνια. Γύρω στα 30 χρόνια είχε φτιαχτεί το χαρτί ότι θα μπορούμε να κουμαντάρουμε τη γυναική ομάδα του Ατρομήτου. Βέβαια, μετά από το 2007 που πήγαμε μέχρι το 2010. Πρέπει να είχαν αλλάξει περίπου 2-3 προέδροι στον Ερασιτέχνη Ατρόμητο. Αλλά δεν μπορώ να πω, οι άνθρωποι ήταν πολύ δεκτικοί. Δεν μας ενόχλησαν. Ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις βλέποντας μια γυναίκα η οποία μπαίνει μπροστά και θέλει να ηγηθεί μιας προσπάθειας έτσι στο ποδόσφαιρο γυναικών? Η αντιμετώπιση και από τους άντρες. Η αντιμετώπιση ήταν μια χαρά από τους άντρες. Δεν έχω κανένα παράπονο από τους άντρες. Μ' αγαπήσανε και τους αγάπησα. Γενικά, επειδή ήμασταν και περιστεριώτες, το περιστέρι μ' αγκάλιασε πάρα πολύ. Όποια πόρτα και να χτύπησα για βοήθεια, όλες οι πόρτες ήταν πάντοτε ανοιχτές. Όμως μου αγάπησε γενικά το γυναικείο και το αγάπησα κι εγώ. Δεν είχα ποτέ θέματα και ούτε έχω
θέματα με τους παράγοντες. Έχουμε τις καλύτερες σχέσεις, είτε αυτές είναι της αλφα εθνικής παράγοντας, είτε της β, είτε της γάμα. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν ειδικά με παίρνουν τηλέφωνο για να με ρωτήσουν τη γνώμη μου, πώς βλέπω τα πράγματα στο γυναικείο. Έχω τις καλύτερες σχέσεις με όλους τους παράγοντες. Ωραία. Λοιπόν, φέτος είχαμε μια απόφαση για έναρξη προπονήσεων στην αλφα εθνική γυναικών, μια δεύτερη απόφαση για πάυση των προπονήσεων και μια τρίτη απόφαση για επανέναρξη των προπονήσεων πάντα για την αλφα εθνική γυναικών και έναρξη του πρωταθλήματος στις 4 Απριλίου. Ναι, 4 Απριλίου, ναι. Πιστεύετε ότι μετά την αλφα εθνική γυναικών θα ακολουθήσει και η β' και η γ' ή πρέπει να ακολουθήσει και η β' και η γ' εθνική γυναικών? Εμείς αυτό που ξέρουμε από τον πρόεδρο της Επιτροπής του Γυναικείου Ποδοσφαίρου, τον κύριο Χατζησαρόγλου, είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα αυτού νου θα ξεκινήσει και η β' και η γ'. Αυτό έχουμε λάβει σαν μήνυμα από τον κύριο Χατζησαρόγλου και ότι θα γίνουν και κανονικά οι δύο γύροι. Τώρα, αν σε περίπτωση τα πράγματα, γιατί βλέπουμε ότι τα κρούσματα όσο πάνε και αυξάνονται, αν σε περίπτωση καθυστερήσουμε μία εβδομάδα αργότερα από το τέλος του μήνα και ξεκινήσουμε, ας πούμε, 4 του μήνα, 4 Απριλίου, ίσως κάνουμε έναν γύρο. Αυτό όμως που έχουμε πει με σιγουριά, που μας έχουν πει, είναι ότι θα ξεκινήσει και η Β' και η Γ' και πρέπει να ξεκινήσει. Πρέπει να ξεκινήσει και η Β' και η Γ' εθνική. Τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο. Τηρώντας βεβαίως το υγειονομικό πρωτόκολλο. Ούτως ή άλλως εμείς και όλες οι ομάδες, και της Α και της Β και της Γ, και στο προηγούμενο lockdown που είχαμε ξαναξεκινήσει πάλι το Μάιο, πάλι τηρούσαμε το πρωτόκολλο. Δεν είχαμε κάνει κάτι. Και ο Δήμος το ήξερε αυτό. Δεν τηρούσαμε τα πάντα. Όσον αφορά το rapid test, είναι ένα τεστ για κάθε ποδοσφαιρίστρια την εβδομάδα. Ποιος θα αναλάβει το οικονομικό κόστος? Το οικονομικό κομμάτι. Διάβασα εχθές ότι στα μέσα ότι το έχει αναλάβει η περιφέρεια με τους Δήμους. Εχθές ανακοινώθηκε αυτό από κάποια ιστοσελίδα στο Facebook. Οπότε νομίζω ότι είμαστε καλυμμένοι. Άλλωστε νομίζω και η Αγία Παρασκευή βγήκε και ευχαρίστησε την περιφέρεια που τους βοηθάει στα εβδομαδιαία rapid test. Οπότε γιατί όχι, ας πούμε, και στις νέες Ατρομήτου και στις γυναίκες Περιστερίου. Και πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται οι ομάδες, και οι δικές σας ομάδες, αλλά και όλες οι ομάδες, για την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Αυτό είναι ένα θέμα. Μετά από τόση αγωνιστική απραξία. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί τα παιδιά έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω και κάθε λάθος τώρα θα κοστίσει. Σίγουρα ένα μήνα με 1,5 μήνα το θέλουμε οπωσδήποτε. Σίγουρα δεν πρόκειται να βγει αυτό σε 1,5 μήνα. Είναι 100% σίγουρο, θα πορευτούμε και θα το κοιτάξουμε. Τι σας λένε τα κορίτσια, οι ποδοσφαιρίστριες? Ανυπομονούν. Οι γονείς των μικρών κοριτσιών? Και οι γονείς ανυπομονούν. Βέβαια κρατάνε πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους ότι θα είναι επικίνδυνο αν ξεκινήσει. Δηλαδή μας πούνε ότι τώρα ξεκινάμε και σε δύο εβδομάδες ξεκινάτε προπονήσεις και σε δύο εβδομάδες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θα υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί. Νομίζω είδαμε και στο βόλεϊ τις προάλλες ότι με το που ξεκινήσανε, μπαμ μπαμ, κατευθείαν είχαν 4-5 χιλιαστούς. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θέλουμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αλλά θέλουμε να ξεκινήσει υπό όρους που θα μπορέσει να διασφαλίσει την υγεία των παιδιών. Πάνω απ' όλα. Με την εμπειρία που έχεις αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια, πώς είναι το ποδόσφαιρο γυναικών? Έχει βελτιωθεί η εικόνα του? Θεωρώ ότι γίνονται βήματα, βεβαίως, γίνονται μεγάλα βήματα και από την Ομοσπονδία και από εμάς τους παράγοντες. Πιστεύω ότι μπορούμε να το φτάσουμε σε ένα επίπεδο, όσοι το αγαπάνε, γιατί ξέρετε υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ασχολούνται με το γυναικείο για άλλα ωφέλη. Δεν ασχολούνται γιατί θέλουν να φτιάξουν ομάδα, θέλουν να βγάλουν ταλέντα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι λάτρεις, ας πούμε, του γυναικείου φύλου και θέλουν να ασχοληθούν με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Εμείς από το 2007 που ιδρύσαμε την ομάδα ασχολούμαστε μόνο με το πώς θα βγάλουμε ταλέντα. Δεν είναι τυχαίο ότι πέρσι στην ομοσπονδία μας στην ΕΠΟ οι νέες Ατρομήτου βγήκανε πρώτες σε θέμα μικρών παιδιών
στις μικρές εθνικές κατηγορίες. Στέλλα, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο γυναικών? Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο γυναικών, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά που αντιμετωπίζει. Να ξεκινήσουμε από τις εγκαταστάσεις, το γηπεδικό, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τις προπονήσεις των ομάδων, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Το οικονομικό, που ισχύει για όλες τις ομάδες, το ότι οι ομάδες δεν έχουν ακαδημίες, δεν φτιάχνουν ακαδημίες. Είπα και προηγουμένως ότι πέρσι βγήκαμε πρώτοι στην Ομοσπονδία σαν ότι έχουμε τα περισσότερα παιδιά στις εθνικές κατηγορίες μικρών ηλικιών. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε πολύ σοβαρή δουλειά. Μάλιστα κάποια στιγμή και το Έθνος μας είχε γράψει σαν βιοτεχνία ταλέντων. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά ταλέντα και θα συνεχίσουμε να βγάζουμε ταλέντα. Η κυρία Κοντομή έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και στις δύο τις ομάδες. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να μιλάμε για τουλάχιστον για τις δύο τις ομάδες τις δικές μας. Αν τώρα τροφοδοτούμε με 7-8 παιδιά την εθνική, θεωρώ ότι σε κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε με πολύ περισσότερα. Άρα υπάρχουν ταλέντα. Πολλά. Πολλά ταλέντα υπάρχουν, εννοείται ότι υπάρχουν ταλέντα στην Ελλάδα. Όμως αναγκάζονται ορισμένες φορές και φεύγουν κάποια παιδιά από την Ελλάδα για να πάνε στο εξωτερικό λόγω των συνθήκων. Λόγω αυτό που σας είπα ότι δεν λειτουργούν όλες οι ομάδες επαγγελματικά. Λειτουργούν, είμαστε ερασιτεχνικό, το καταλαβαίνω, αλλά καλό είναι να είσαι ερασιτεχνικό, αλλά να λειτουργείς σαν επαγγελματικό. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών κατηγοριών, της Α εθνικής με τη Β εθνική και τη Γ εθνική? Όταν λέτε διαφορές. Δηλαδή είναι πιο ανταγωνιστικό, πιο αναβαθισμένο. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται ότι η Α εθνική είναι πιο ανταγωνιστική από την Β και η Γ. Για μένα είναι καλό θα ήταν η Γ εθνική να γινόταν πιο πολύ σαν τύπο ακαδημίας. Θα βοηθούσε πάρα πολύ αυτό. Πάντως βλέπω τελευταία ότι πολλές ερασιτεχνικές ομάδες δημιουργούν τμήματα γυναικείου ποδοσφαίρου. Είναι καλό αυτό. Είναι κάτι καλό, που δεν υπήρχε παλαιότερα. Ναι, αναπτύσσεται το γυναικείο, σωστά είπα και πάλι, ότι θεωρώ ότι σε λίγα χρόνια θα μπορέσει να φτάσει σε ένα, δεν μιλάω για ένα top επίπεδο, αλλά σε ένα μέσο επίπεδο θα μπορέσει να φτάσει. Αρκεί βέβαια και οι άνθρωποι που το κουμαντάρουνε να είναι άνθρωποι που το αγαπάνε, γιατί είναι δύσκολο να το αγαπήσεις στο γυναικείο, ειδικά όταν δεν έχεις κορίτσι μέσα στο γυναικείο. Το βλέπεις εντελώς διαφορετικά. Όταν έχεις ένα παιδί δικό σου μέσα στο γυναικείο, βλέπεις την ψυχολογία, βλέπεις τα προβλήματά του. Ένας εξωπαράγοντας, ας πούμε, που δεν έχει δικό του παιδί μέσα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, δεν θα δώσει και τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ελάχιστοι αυτοί. Οι παλαιοί, ας πούμε, παράγοντες που είμαστε πολλά χρόνια, ναι, δίνουμε σημασία. Για τους νέους παράγοντες τώρα μπορεί να το δημιουργούν και το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί πρέπει απλά να το δημιουργήσουν. Δεν είναι εύκολο το γυναικείο. Μην νομίζω ότι είναι εύκολο. Οι καλύτερες γυναικείες ομάδες είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι πολλές οι καλές οι ομάδες. Σίγουρα είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι χρόνια πρωταθλητής. Είναι ο Άρης. Είναι η Καρδίτσα. Είναι η Δράμα. Είναι η Γλυφάδα, μία από τις καλύτερες ομάδες, ιστορική ομάδα και η Γλυφάδα. Μεσολόγγι έχει όλο ταλέντα. Το Μεσολόγγι είναι μία ομάδα που βγάζει ταλέντα κι αυτό. Παίζει με μικρά παιδιά. Έχει ταλεντάκια πολλά. Ωραία. Πάμε τώρα, Στέλλα, έτσι, να σε ρωτήσω πρώτον τι σημαίνει ατρόμητος για σένα. Αν σου έλεγα τη λέξη ατρόμητος, τι θα μου έλεγες? Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία. Είναι μια ομάδα η οποία με έχει σημαδέψει πολύ. Δεν θα πω ότι με έχει απογοητεύσει, γιατί δεν έχει να κάνει η απογοήτευση με την ομάδα. Έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Πες μου έτσι, ποιες ήταν οι καλύτερες σεζόν στον Ατρόμητο όταν ήσουνα της ομάδας? Να σας πω ότι όλες οι σεζόν ήταν καλές για μας.
αλλά η καλύτερη ήταν η περσινή, η οποία βγήκαμε τρίτη πανελληνίως. Μετά τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ναι. Το οποίο βέβαια δεν τελείωσε το πρωτάθλημα, οπότε είμαστε μαζί με τον Άρη τρίτη. Και με πολλές παίκτριες, έτσι, ονόματα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ναι, εννοείται για τον Ατρόμητο ότι είχαμε πολλές παίκτριες. Τα δικά μας ήταν τα δικά μας τα παιδιά. Είχαμε βέβαια και δύο ξένες κοπέλες, αλλά ως επιτοπλίστων εμείς πορευόμαστε με τα δικά μας τα ταλέντα. Με τα παιδιά τα δικά μας της ακαδημίας μας. Αυτά τα παιδιά λοιπόν που παίζουν εδώ και 4 χρόνια, που παίζανε μάλλον στον Ατρόμητο, ήταν παιδιά τα οποία τα είχαμε στην ακαδημία από 8 χρονών, τα φτάσαμε 14 και στα 14 τους χρόνια τα βάλαμε στα βαθιά και είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε αυτό που δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι άλλες ομάδες, θα βάλουμε τα παιδιά της ακαδημίας μας μέσα να παίξουν στην Α' Εθνική και πήραμε ένα ρίσκο, αλλά συνάμα ήμασταν σίγουροι ότι αυτά τα παιδιά θα μας βγάλουν στους προπρόσωπους και όντως μας βγάλανε. Και εμπιστεύτηκες μια ποδοσφαιρίστρια, πολύ καλή ποδοσφαιρίστρια, έτσι, με παραστάσεις και από την εθνική ομάδα, όπου την εμπιστεύτηκες στο τιμόνι της ομάδας στη συνέχεια. Μιλάμε για την Καλομήρα την Κοντομήχη. Την Καλομήρα την έχω 10 χρόνια δίπλα μου. Ήτανε μικρό κοριτσάκι όταν της είπα, Καλομήρα μπαίνεις μέσα, παίζεις μπάλα και αναλαμβάνεις την ακαδημία. Μα μου λέει, κυρία Στέλλα, μπαίνεις μέσα, της λέω, παίζεις μπάλα και αναλαμβάνεις την ακαδημία. Την πίστεψα πάρα πολύ και πολύ καλά έκανα. Είναι από τις καλύτερες προπονήτριες που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και όχι μόνο στο γυναικείο. Βγάζει ταλέντα και στο αντρικό ποδόσφαιρο η Καλομήρα. Ναι, η Καλομήρα μας έχει φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, γιατί πρώτα πάει ο προπονητής, αυτός βγάζει τα ταλέντα και μετά η διοίκηση. Τα παιδιά τη λατρεύουνε. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι την ακολούθησαν και μας ακολούθησαν το καλοκαίρι όλα τα παιδιά μετά από όλο αυτό το σκηνικό που έγινε. Την έχω λοιπόν 10 χρόνια και μαζί πορευόμαστε. Υπάρχουν φιλάθλοι, βέβαια όταν επιτρεπόταν η είσοδος των φιλάθλων στα γήπεδα, έρχονται να δουν τις γυναίκες να παίζουν ποδόσφαιρο και στον Ατρόμητο που ήσασταν. Προσωπικά, σαν Ατρόμητος που ήμασταν, σαν εμείς, σαν τα παιδιά μας, που τα ξέρανε τέλος πάντων, μαζεύαμε πάνω από 200-250 άτομα. Και στην επαρχία που πηγαίνατε. Στην επαρχία, όχι τόσο. Όχι, δεν μαζεύει. Εμείς σαν Ατρόμητος μαζεύαμε. Μαζεύαμε πάρα πολύ κόσμο. Και ο κόσμος μας θα είναι πάλι δίπλα μας. Και στις νέες Ατρομήτου και στις γυναίκες Περιστερίου. Ωραία, να παραμείνουμε έτσι στον Ατρόμητο. Τι έγινε, Στέλλα? Και αποχώρησες από τον Ατρόμητο. Τι έγινε? Έχουν ξεκινήσει όλα πριν 2 χρόνια. Δεν ήταν τώρα δηλαδή ότι γίνανε κάποια επεισόδια, κάποια περιστατικά. Πριν 2 χρόνια λοιπόν απέτησα να γίνω μέλος στον Ατρόμητο. Εγώ και κάποιοι άνθρωποι, χρόνια Περιστεριώτες, οι οποίοι ανακαλύψαμε ότι δεν ήμασταν μέλη του Ατρομήτου, χωρίς να το ξέρουμε. Εγώ είμαι γραμμένη σαν μέλος του Ατρομήτου από το 87. Με είχε γράψει ο μπαμπάς μου. Ήταν ο μπαμπάς μου, ήταν ο αδελφός μου, ήμουν εγώ. Και ανακαλύπτω λοιπόν ότι δεν είμαι μέλος, ότι έχω διαγραφή από μέλος. Και εγώ και κάποιοι άλλοι Περιστεριώτες. Ρώτησα λοιπόν γιατί έχουμε διαγραφή, χάθηκε το βιβλίο, δεν ξέρω πώς χάθηκε το βιβλίο μελών μέσα σε μία μέρα. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον λόγος για να το συζητάω. Και απέτησα λοιπόν να γίνω μέλος. Από εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα. Δεν θέλανε να με γράψουν μέλος. Δεν μου εξηγήσανε ποτέ γιατί διέγραψαν εμένανε και όλο το Περιστέρι από μέλη. Δεν έστειλαν ποτέ μια συστατική επιστολή που να λέει ότι ξέρετε κάτι, εμείς σας διαγράφουμε για κάποιον λόγο. Ούτε σε μένα, ούτε στο σύζυγό μου, ούτε στον πατέρα μου όταν ζούσε, ούτε στον αδελφό μου, ούτε στο Περιστέρι, ούτε στους φίλους μου, σε κανέναν. Ναι. Έχουν διαγραφεί ακόμα και παλέμαχοι του Περιστερίου. Ούτε σε αυτούς έχει σταλεί κάποια απαντητική επιστολή ότι ξέρετε κάτι, σας διαγράφουμε γιατί ας πούμε πρέπει να πληρώσετε μέχρι
ένα χρονικό περιθώριο 15 μέρες και αν δεν πληρώσετε τη συνδρομή του χρόνου, θα σας διαγράψουμε. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια προσωπική διαμάχη με τον κύριο Πατατανέ, την οποία την προσωπική διαμάχη τη δικιά μου με τον κύριο Πατατανέ την πλήρωσε η ομάδα. Εγώ δεν έχω μάθει έτσι στη ζωή μου. Ίσως γι' αυτό και έχω την εκτίμηση όλων των αντρών του ερασιτεχνικού και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, γιατί έχω μάθει να μιλάω στα ράτα. Και έχω μάθει να μιλάω να μην παίζω με τις λέξεις. Ό,τι είναι να πω, θα το πω καθαρά. Η προσωπική διαμάχη δεν έπρεπε να έχει ως επακόλουθο αυτό που έγινε με τα παιδιά και με την ομάδα του Ατρομήτου. Την ομάδα του Ατρομήτου την ιδρύσαμε από το 2007, την φτάσαμε εκεί που την φτάσαμε, βγάλαμε τα ταλέντα μας, αναγνωρίστηκε η ομάδα του Ατρομήτου από εμένα και από τον κύριο Τράγο και δεν μπορείς, επειδή εσύ έχεις μία προσωπική διαμάχη μαζί μου, να καταστρέφεις μία ολόκληρη ομάδα. Θέλεις να κάνεις δική σου ομάδα, δεκτό. Εγώ δεν είπα ότι θα είμαι αιώνια, άσχετα αν ο κύριος Πατατανές είναι στο τιμόνι του ερασιτέχνη Ατρομήτου από το 2010. Από τη στιγμή που ο Ατρόμητος δεν είναι δικιά του ομάδα, ο Ατρόμητος είναι ομάδα του Περιστερίου, δεν είναι ομάδα δικιά του όπως είναι δικές μου οι νέες Ατρομήτου και οι γυναίκες Περιστερίου, τις οποίες τις έχω ιδρύσει. Λοιπόν, εγώ προσωπικά γι' αυτό ζήτησα να είμαι μέλος του Ατρομήτου, για να μπορέσουν κάποια στιγμή να γίνουν εκλογές και να βάλω υποψηφιότητα στον ερασιτέχνη Ατρόμητο. Από τη στιγμή που έχω περάσει ήδη 14-15 χρόνια και έχω γίνει αποδεκτή και από όλο το Περιστέρι και από όλο τον κόσμο. Η ΠΑΕ, ο κύριος Σπανός, τι σας, τι σας είπαν? Για ποιο θέμα απ' όλα? Για αυτό το ότι θα αποχωρήσετε από την... Θα σας πω. Λοιπόν, όταν λοιπόν ξεκίνησε η προσωπική διαμάχη, ο κύριος Πατατανές πήγε και έκανε ανάκληση της δήλωσης συμμετοχής των κοριτσιών που παίζαν στην Α' Εθνική. Ο κύριος Σπανός δεν είχε ιδέα, το έμαθε στην πορεία, όταν του ζητήθηκε να μας πει γιατί έκανε ανάκληση της δήλωσης συμμετοχής, γύρισε και είπε λοιπόν ότι υπήρχε ένα πρόστιμο από μία παίχτριά μας, η οποία είχε τιμωρηθεί και αναγκάστηκε να κάνει την ανάκληση. Σας ενημερώνω λοιπόν, και το ξέρει πάρα πολύ και καλά ο κύριος Σπανός αυτό, και μάλιστα το είχε δηλώσει κιόλας, το πρόστιμο υπήρχε, το πρόστιμο το είχα πληρώσει εγώ προσωπικά, παρόλο που ο κύριος Σπανός πολλές φορές μου είπε να μου το καλύψει, δεν δέχτηκα, το πλήρωσα εγώ και ποτέ δεν πληρώνεις ένα πρόστιμο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ο νόμος λέει ότι αν μέχρι να ξεκινήσει ή μέχρι να γίνει κλήρωση του πρωταθλήματος δεν έχει πληρωθεί το πρόστιμο, τότε δεν μπορείς να κατέβεις στο πρωτάθλημα. Εγώ λοιπόν το πρόστιμο, έχω και την απόδειξη, τα είχα πληρώσει από τον Αύγουστο και η ανάκληση έγινε αμέσως μετά τη διαμάχη που είχαμε με τον κύριο Πατατανέ για το αν θα με γράψει ξανά μέλος εμένα και όλους τους υπόλοιπους περιστεριώτες στον Ατρόμητο ή όχι. Πρώτο φάουλ, το φτιάχνει ο κύριος Σπανός, μπαίνει στη μέση, παρόλο που γίναμε δημοσίως ζεζίλοι, δεν είναι πράγματα αυτά για μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ατρόμητος. Αυτές είναι βεβαιασμένες κινήσεις. Δεν γίνονται πουθενά αυτά τα πράγματα. Να κάνεις ανάκληση συμμετοχής γιατί έχεις μια προσωπική διαμάχη. Ό,τι και να λέει ο κύριος Πατατανές ότι γίνανε διαφορετικά, οι αποδείξεις τις έχω στα χέρια μου και μπορώ να τις δείξω οποιαδήποτε στιγμή μου το ζητηθεί on camera. Πάει το πρώτο λοιπόν, το διόρθωσε ο κύριος Σπανός, συνεχίσαμε, κατεβήκαμε στην Α' Εθνική, βγήκαμε τρίτη. Το καλοκαίρι λοιπόν, ανακοίνωσε ο κύριος Πατατανές στον κύριο Σπανό, συγγνώμη, ότι θέλει να κάνει γυναική ομάδα. Δεκτό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, εγώ ας πούμε, να είμαι μια ζωή στον Ατρόμητο, παρόλο που είχα το χαρτί ότι δεν θα ασχολείται κανένας και τη γυναική ομάδα του Ατρομήτου θα την έχω για 25 χρόνια, 30 χρόνια. Το ανακοινώνει λοιπόν στον κύριο Σπανό, με ενημερώσανε και εμένα, ναι,
Του είπα, οκ, εφόσον θέλεις να κάνεις δικιά σου γυναική ομάδα, δώσε μου την απόσχηση, θα ονομάζονται με Ατρόμητος Περιστερίου, ξέρω εγώ, ή Ατρόμητος Νέες, για να μην πέσουμε κατηγορία, και εφόσον εσύ θέλεις να κάνεις δικιά σου ομάδα, ξεκίνα από τη Γάμα Εθνική και φτιάξε μια ομάδα που να κάνει περήφανο τον Ατρόμητο. Όπως έκανα εγώ περήφανο τον Ατρόμητο 14 χρόνια. Αυτό θεωρώ, αυτό θεώρησε και όλο το γυναικείο ποδόσφαιρο, ότι ήταν το πιο σωστό. Δεν μπορείς να πάρεις, να κλέψεις τον κόπο των παιδιών, δεν μπορείς να εκβιάζεις κορίτσια, ερχόμαστε σε, ή έρχεστε σε εμάς, ή δεν ξέρω εγώ τι, και δεν χρειάζεται να πούμε περαιτέρω πράγματα, όταν δεν έχεις προσφέρει ούτε ένα μπουκάλι νερό ποτέ σου, δεν έχεις απέτηση ούτε να εκβιάζεις, ούτε με έμεσο τρόπο να πλησιάζεις κορίτσια και γονείς και να τους λες «Ελάτε σε μένα, ναι». Ο κύριος Πατατανές με βρήκε, δεν τον βρήκα. Με βρήκε. Πήγε λοιπόν να χτυπήσει απάνω στον κόπο τον δικό μου. Θα τον παραδεχόμουνα εάν ξεκίναγε κάτι δικό του, όπως το ξεκίνησα εγώ και έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει. Όταν θα ξεκίναγε λοιπόν κάτι δικό του, από πολύ χαμηλά, και σιγά σιγά θα το έφτανε ψηλά. Τώρα, με το να κλέψει την κατηγορία και με το να λέει ότι έχω κορίτσι στην Εθνική, δεν έχει κανένα κορίτσι στην Εθνική. Μείνανε πίσω στον Ατρόμητο 3 κορίτσια, το οποίο το ένα το κορίτσι από τα 3, εμείς το στείλαμε στην Εθνική, εμείς το μεγαλώσαμε, η κυρία Κοντομίχη το έφτασε εκεί που έπρεπε να το φτάσει και πήγε και στην Εθνική Νεανίδων να δοκιμαστεί. Δεν έχει λοιπόν κάποιο παιδί ο κύριος Πατατανές στη γυναική ομάδα. Ο κύριος Πατατανές θα πρέπει να μιλάει από εδώ και πέρα για αυτό που χτίζει, όχι για αυτό που βρήκε έτοιμο. Γιατί όλα τα πήρε έτοιμα. Τίποτα δεν έφτιαξε, τίποτα δεν έδωσε, γι' αυτό και τα παιδιά δεν τον ακολούθησαν. Γιατί οι γονείς ξέρουν, είναι 14-15 χρόνια μαζί μου, ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είμαι εγώ, η οικογένειά μου και τι έχουμε προσφέρει στο γυναικείο, και ξέρει πάρα πολύ καλά τι παίζεται στον Εραστέχνη Ατρόμητο. Υπάρχει πικρία, Στέλλα, έτσι. Βεβαίως και υπάρχει πικρία. Υπάρχει πικρία όχι γιατί έφυγα από τον Ατρόμητο. Από τον Ατρόμητο δεν μπορεί να με διώξει κανένας. Εκεί μεγάλωσα. Στον Ατρόμητο μεγάλωσα και εγώ και η οικογένειά μου. Και η οικογένεια του άντρα μου και το παιδί μου. Εκεί μεγαλώσαμε. Ο Ατρόμητος δεν ανήκει σε κανέναν. Ο Ατρόμητος είναι ο Ατρόμητος της πόλης μας, του Περιστερίου. Υπάρχει πικρία διότι προσπαθώ να σου κλέψω ένα οικοδόμημα το οποίο το έχω χτίσει εγώ και το έχω φτάσει εκεί ψηλά που το έχω φτάσει. Διότι αν δεν ήμουν εγώ και η οικογένειά μου, δεν θα υπήρχε γυναική ομάδα του Ατρομήτου. Δεν θα ασχολιόταν κανένας με τη γυναική ομάδα του Ατρομήτου. Δεν θα χάλαγε κανένας τόσα πολλά λεφτά για τον Ατρόμητο. Δεν θα έτρεχε κανένας από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βρει χορηγούς για τον Ατρόμητο. Όταν λοιπόν θέλεις κάτι να φτιάξεις, το φτιάχνεις μόνος σου. Δεν κοκορεύεσαι στις πλάτες των άλλων. Και ειδικά όταν έχεις να κάνεις με μικρά παιδιά. Και τα παιδιά είναι πικραμένα. Παρόλα αυτά όμως δεν ακολουθήσανε όνομα. Γιατί ξέρανε και βλέπανε τόσα χρόνια. Μπορεί τα παιδιά να ήταν μικρά, όμως βλέπανε. Βλέπανε ότι ο Ατρόμητος δεν τους είχε πλησιάσει ποτέ, ο Εραστέχνης Ατρόμητο. Δεν είχε έρθει ποτέ μια φορά να μας δει. Δεν σας λέω ότι δεν είχαμε δεχτεί ποτέ ούτε ένα μπουκάλι νερό, δεν το συζητάμε αυτό. Παρόλο που το καλοκαίρι έλεγε ότι θα φτιάξουμε ομάδα, βεβαίως. Θα είναι τιμή για τον Ατρόμητο να φτιάξει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει στο γυναικείο. Γιατί ο Ατρόμητος είναι μεγάλο όνομα. Εγώ θα χαρώ να δω μια ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Θα χαιρόμουν όμως πιο πολύ εάν το έβλεπα το οικοδόμημά του από κάτω να ανεβαίνει προς τα πάνω. Όπως ο κύριος Πανός που είχε πάρει τότε την ομάδα, την πήρε από τα χαμηλά και την έφτασε πολύ ψηλά. Ο κύριος Πατατανές είναι φθινόφοβος.
δεν έχει τα κότσια να το κάνει αυτό. Σε αντίθεση με μένα, ναι, που εγώ έχω κότσια να κάνω πολλά. Είπα ότι θα συνεχίσω στη Β' Εθνική, κατέβασα τα παιδιά μου αναγκαστικά, τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος κατέβηκαν στη Β' Εθνική και τα παιδάκια της Β' Εθνικής που με το σπαθί τους παίξαν ένα χρόνο στη Γ' και ανεβήκανε πρωταθλήτριες στη Β', πήγανε στη Γ' Εθνική και δημιουργήθηκε οι Γυναίκες Περιστερίου. Οι οποίες Γυναίκες Περιστερίου τις έκανα γιατί ο Δήμος Περιστερίου δεν είχε γυναική ομάδα και είναι αφιερωμένη στον κύριο Πλέστη και στο Δήμο μας. Όταν έχουμε επανέναξη πρωταθλήματος και οι νέες ατρωμοί του πετύχουν την άνοδο στην Α' Εθνική Γυναικών και τεθούν αντιμέτωπες στην επόμενη σεζόν ο ατρόμητος με τις νέες ατρωμοί του. Πώς θα αισθανθείς? Θα σεβαστώ τον ατρόμητο. Κανέναν άλλον. Θα σεβαστώ αυτή την ιστορική ομάδα. Ωραία. Τώρα, έχεις δημιουργήσει δύο παιδιά. Το ένα παιδί είναι η νέα ατρωμή του και το άλλο είναι οι Γυναίκες Περιστερίου. Να. Να πάμε πρώτα στις Γυναίκες Περιστερίου, οι οποίες είναι μια ομάδα η οποία θα βασίζεται αποκλειστικά σε νεαρά κορίτσια. Και όχι μόνο. Είναι μια ομάδα αναπτυξιακή. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα αναπτυξιακή που τα παιδιά αυτά είναι αυτά που σας λέω, τα οποία φύγαν από τη Β' και θα παίξουν αναγκαστικά στη Γ' για να παίξουν τα κορίτσια που ήταν πέρυσι στον Ατρόμητο στην Α' Εθνική, να παίξουν στη Β'. Αυτά λοιπόν τα παιδιά είναι μια ομάδα αναπτυξιακή, ανέβηκαν με το σπαθί τους στη Β' Εθνική, αναγκαστικά τώρα θα παίξουν στη Γ'. Ευελπιστώ ότι το καλοκαίρι, αν πάνε όλα καλά με την πανδημία και μας επιτρέψουν να παίξουμε, ευελπιστώ ότι το καλοκαίρι θα έχουν το πρωτάθλημα στα χέρια τους. Ποιος θα είναι ο προπονητής, ποιος έχει την τεχνική ευθύνη στις Γυναίκες Περιστερίου? Στον πάγκο μας θα είναι ο κύριος Δασκαλόπουλος Νίκος. Ένα εξαίρετο παιδί και πολύ καλός προπονητής. Τον είχαμε και πέρσι και θα συνεχίσουμε να τον έχουμε. Την επίβλεψη πάντα θα την έχει η κυρία Κοντομίχη. Η Καλομήρα. Και η Ακαδημία στις Γυναίκες Περιστερίου, με μικρά κορίτσια, έτσι. Ναι, υπάρχει και η Ακαδημία μας με τα μικρά παιδιά. Από ποια ηλικία? Ξεκινάνε από 6,5-7 χρονών και πάνω. 6,5-7 και πάνω. Ωραία. Και στις νέες ατρωμοί του είναι η Καλομήρα. Στις νέες ατρωμοί του είναι η Καλομήρα. Είναι 18 τα κορίτσια που είναι στις νέες ατρωμοί του. Αν σε περίπτωση ήμασταν στην Α, δεν κάναμε καμία μεταγραφή. Μείναμε με τα ίδια τα παιδιά. Αν πρώτο Θεός... Άρα ουσιαστικά είναι ομάδα Α' Εθνικής Γυναικών, το ρόστερ. Ακριβώς. Είναι η ομάδα όπως ήταν στην Α' Εθνική, η ίδια ομάδα κατεβαίνει τώρα με το ίδιο ρόστερ στη Β' Εθνική. Να... Και ευελπιστούμε βέβαια, δεν το συζητάμε, ότι ο στόχος μας είναι... Ξεκάθαρος, έτσι. Ξεκάθαρος. Όχι ότι στις Γυναίκες Περιστερίου, γιατί έχει και εκεί πέρα πολλά ταλέντα, έτσι. Έχει πάρα πολλά ταλέντα. Μικρά παιδιά, έχει και μικρά παιδιά, έχει και ηλικίας 18-19 χρονών, έχει πολλά ταλέντα. Να μου αναφέρεις έτσι και κάποια ονόματα παικτριών στις νέες ατρωμοί του. Μαρίνα Αργυριάδη, χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Κριεζή Αντωνία, υπερταλέντο. Βλασοπούλου Μαρία. Όλα αυτά που σας λέω τώρα πριν της Μαρίνας, είναι τα παιδιά τα οποία τα έχω από πολύ μικρά, από 8 χρονών. Γατούδη. Εθνική Νεανίδων, όλα αυτά τα παιδιά που σας λέω αυτή τη στιγμή. Η Μπριάννα, ένα κορίτσι το οποίο το ανεβάσαμε, πολύ μεγάλο ταλέντο και αυτό, το πήραμε από την προηγούμενη κατηγορία τέλος πάντων, από τη Γάμα Εθνική ας πούμε, και το πήγαμε στη Β'. Θεωρώ ότι σε λίγο καιρό πολλοί κόσμος θα μιλήσει για την Μπριάννα. Παπαθεοδόρου Ιωάννα, μεγάλο ταλέντο, Παπαθεοδόρου κλήθηκε και στην Εθνική Γυναικών. Θεωρώ ότι αυτό το παιδί κάποια στιγμή θα παίξει στο εξωτερικό, αλλά όχι σε κολεγιακά πρωταθλήματα, αυτά που λένε κάτι μανατζαρέι, τα κολεγιακά πρωταθλήματα και εκείνα και τα άλλα. Θεωρώ ότι ο Παπαθεοδόρου θα παίξει σε μεγάλη ομάδα ποδόσφαιρο. Η σκόρερ, το κανόνι της ομάδας. Το κανόνι είναι η Ιωάννα. Η Ιωάννα η Παπαθεοδόρου.
ποια σου έλεγα να μου πεις ποιες είναι οι φίρμες, έτσι, ποιες θα έλεγες. Για μένα όλα τα παιδιά είναι φίρμες. Για μένα αυτά τα παιδιά είναι τα παιδιά μου, οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι, κάποιο. Η τερματοφύλακας, ποια είναι. Τερματοφύλακας, το έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Έχουμε και Δανάη την Ψηρή. Ένα μικρό κοριτσάκι, ένα ταλέντο, το οποίο και αυτό, εάν δουλευτεί όπως πρέπει, και αν δουλέψει βέβαια και η ίδια, μας ήρθε φέτος από τη Γλυφάδα και ευχαριστούμε και τον κύριο Παπακώστα που μας την έδωσε. Εάν δουλέψει λοιπόν αυτό και αυτό σε 2 χρόνια, θα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο σαν τερματοφύλακας. Η έδρα της ομάδας για τους εντός έδρας αγώνες είναι στο γήπεδο της Χρυσούπολης. Είναι του ηφαίστου. Α, το γήπεδο, οι προπονήσεις γίνονται στο γήπεδο. Οι προπονήσεις είναι στη Χρυσούπολη. Και η έδρα μας είναι στο γήπεδο του ηφαίστου και της Χωράφας. Εκεί παίζονται οι αγώνες μας. Θα ήθελες να ευχαριστήσεις κάποιους ανθρώπους όσον αφορά για τις προπονήσεις στο γήπεδο της Χρυσούπολης, στους ανθρώπους της Κυπούπολης, της Χρυσούπολης. Στην Χρυσούπολη, εννοείται, είναι δίπλα μου πάρα πολλά χρόνια. Μου έχουν σταθεί στις χαρές μου, στις λύπες μου, τον Κώστα τον Αυδή, έρωτος ο Κώστας ο Αυδής, μεγάλος. Βέβαια τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί με στηρίζουν και με βοηθάνε. Οι ώρες των προπονήσεων? Οι ώρες είναι λίγο αργά, δηλαδή ξεκινάμε από τις 8 η ώρα και τελειώνουμε κατά τις 11, αλλά δεν γίνεται όμως και διαφορετικά. Και η Ακαδημία? Η Ακαδημία πάει μία ώρα νωρίτερα, γύρω στις 7 η ώρα. Και εκεί μας βοηθάνε και στις ώρες μας βοηθάνε ακόμα και η Χρυσούπολη και η Κυπούπολη. Και οι δύο ομάδες μας βοηθάνε στις ώρες. Πόσες παίκτριες έχετε δηλαδή και στις δύο ομάδες και στις ακαδημίες? Είναι γύρω στα... Πόσα δελτία? Είναι γύρω στα 70 παιδιά που έχουμε, αλλά τι να σας δείξω τώρα, να σας δείξω εδώ πέρα μια πλειάδα παιχτριών. Όλα αυτά λοιπόν τα δελτία, μάλιστα, που βλέπετε, είναι δελτία που είχα φτιάξει στον Ατρόμητο και είναι παίχτριες κάποιας ηλικίας τώρα που έχουν αποσυρθεί, είναι κάποια παιδιά τα οποία έχουν φύγει και βγει το εξωτερικό, είναι κάποιες κοπέλες που έχουν παντρευτεί. Εδώ είναι γύρω στα 60 δελτία. Αυτά λοιπόν έμειναν στο Ατρόμητο. Στο Ατρόμητο είναι ανενεργά ούτως ή άλλως. Οπότε συνολικά εμείς τώρα ενεργά έχουμε 70 παιδιά, 65 με 70 παιδιά. Και να δούμε βέβαια τώρα με την πανδημία μου αν θα ξεκινήσουμε, πώς θα ξεκινήσουν τα παιδιά, γιατί σίγουρα θα υπάρχει κάποιος φόβος. Όταν έχουμε επανέναρξη και κάποιος γονιός θέλει να φέρει την κόρη του στις ακαδημίες των ομάδων των δικών σας, πού μπορεί να απευθυνθεί, πού θα απευθυνθεί? Απευθύνεται και στα site, γιατί έχω και σελίδα των ομάδων και Facebook και σε μένα προσωπικά. Στέλλα, τι έχεις κερδίσει από την ενασχόλησή σου όλα αυτά τα χρόνια με το ποδόσφαιρο γυναικών? Τι έχω κερδίσει? Να πω ότι έχω πάρει καλύτερα. Έχω πάρει πολύ αγάπη από τα παιδιά, από τα κορίτσια, από τους παράγοντες, από τους ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει. Τι έχω κερδίσει? Το σεβασμό. Έχω κερδίσει το σεβασμό και την εκτίμηση. Πρόσφατα είχα μιλήσει και με μια πρώην παίκτρια δικιά σου και του Ατρομήτου, τη Χαρά Μπερτσιά, η οποία τώρα είναι στον Εθνικό, είναι η αρχηγός του Εθνικού και μου είχε πει τα καλύτερα λόγια για σένα. Την είχαμε πολλά χρόνια τη Χαρά, ένα αξιόλογο παιδί, με πολύ ήθος. Το είχα από μικρό τη Χαρά και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει φτάσει επαγγελματικά τόσο ψηλά. Νομίζω είναι και στην Εθνική Ενόπλων η Χαρά, σωστά, μαζί με κάποια άλλα κορίτσια. Τώρα, θα ήθελα έτσι να μου πεις το δικό σου για την αποχώρηση του κυρίου Σπανού που είχε αναφερθεί. Ναι, άκουσα κάποια στιγμή ότι, μάλλον διάβασα, κάποια στιγμή ότι είπε ότι αποχωρεί. Νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους, επειδή τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος ό,τι λέει το κάνει. Δεν έχει πιστογυρίσματα ο κύριος Σπανός. Και αυτό μπορώ να το πω ότι όσα χρόνια τον χρειάστηκα, ήταν πάντα δίπλα μας. Γιατί βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Σπανός. Αυτό νομίζω ότι δεν το είπαμε και πρέπει να το πούμε.
ήταν ο μόνος που βοήθησε και οικονομικά και ηθικά και ήταν ο άνθρωπος που το καλοκαίρι που πήγε ο κύριος Πατατανές να μας στερήσει τα δελτία μας, να μας τα κρατήσει των κοριτσιών με διάφορους τρόπους, εκβιάζοντάς τα ή παρασύροντάς τα σε παραμύθια ή λέγοντας ότι θα κάνω γυναική ομάδα στην οποία δεν πρόκειται να πληρώνει κανένα κορίτσι, αντιθέτως με εμάς που οι ακαδημίες πληρώνουμε. Μακάρι να το κάνει αυτό και να το κάνει και στα αγόρια βέβαια, έτσι. Γιατί να μην πληρώνουν και τα αγόρια, δεν κατάλαβα. Να μην πληρώνουν και τα αγόρια. Νομίζω ότι οι γονείς θα το έχουν ακούσει και δεν ξέρω αν τα έχουν επαναστατήσει. Γιατί να μην πληρώνουν τα κορίτσια και να πληρώνουν τα αγόρια. Λοιπόν, επανερχόμαστε στον κύριο Σπανό, λοιπόν, λέγοντας ότι ήταν ο άνθρωπος που μπήκε μπροστά για να πάρουν τα κορίτσια τα δελτία τους. Για τα κορίτσια, αλλά του στέλνανε email του κύριου Πατατανέ, αλλά ανταπόκριση δεν βρίσκανε. Η σχέση σας με τους παλέμαχους του Ατρομήτου? Οι καλύτερες. Μεγάλη ιστορία οι παλέμαχοι. Πικραμένοι κι αυτοί. Δεν υπάρχουν, δεν είναι σαν μέλη. Κι αυτούς είναι, κι αυτοί διαγραμμένοι είναι. Μαζί ξεκινήσαμε κάτι. Τώρα, η Δημοτική Αρχή Περιστερίου σας βοηθάει, σας στηρίζει? Αν εννοείται οικονομικά, όχι, δεν έχουμε βοηθηθεί από την Δημοτική Αρχή. Ηθικά, ναι. Ωραία. Ο κύριος Πλέστης, για τον κύριο Πλέστη. Ο κύριος Πλέστης... Που μου είπατε ότι τις γυναίκες Περιστερίου τις δημιουργήσατε. Περιστερίου, ναι, τις δημιούργησα για τον κύριο Πλέστη και για τον Δήμο Περιστερίου. Γιατί σαν Δήμος Περιστερίου δεν υπήρχε γυναική ομάδα. Οπότε λοιπόν φτιάξαμε τις γυναίκες Περιστερίου για να έχει το περιστέρι μας τη δικιά του ομάδα. Ωραία. Άρα, Στέλλα, τώρα πάμε στο κομμάτι του πρωταθλήματος. Εσύ θέλεις να ανοίξουν, να ξεκινήσουν οι προπονήσεις? Εννοείται. Να αρχίσουν οι αγώνες? Βέβαια. Εννοείται. Είσαι υπέρ δηλαδή? Είμαι υπέρ του να ξεκινήσουν. Εμείς έχουμε μάθει να μην είμαστε ούτε ευθυνόφοβοι, ούτε να ρίχνουμε τις ευθύνες και τα βάρη αλλού. Διάβασα πρόσφατα, χθες προχθές πρέπει να ήταν, βγάλανε μία ανακοίνωση στην Αλφα Εθνική ότι θέλουν να πέσουν δύο ομάδες, δεν θέλουν να πέσει καμία ομάδα. Εμείς ό,τι και να μας πούνε, είτε μας πούνε ότι πέφτουν τρεις, είτε μας πούνε ότι πέφτουν με τέσσερις, τους στόχους μας τους έχουμε βάλει. Ό,τι και να μας πούνε, εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα. Όμως, με τον όρο ότι θα μας αφήσουν το περιθώριο τα παιδιά να μπορέσουν να προπονηθούν σωστά. Υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια? Σήμερα είναι 5η 25 Μαρτίου. 25 Μαρτίου, ναι. Θα σας πω, υπάρχει περίπτωση να γίνει σε ένα γύρο. Η Β' Εθνική και η Γ' Εθνική δεν είναι πολλοί αγώνες. Είναι λίγοι οι αγώνες. Οπότε, υπάρχει το περιθώριο να μας αφήσουν, ας πούμε, να κάνουμε παραπάνω προπόνηση για να μην έχουμε τραυματισμούς. Ποια είναι η άποψή σου για τον όμιλο στον οποίο μετέχουν οι νέες Ατρομήτου? Είναι ένας ανταγωνιστικός όμιλος. Έχεις ξεχωρίσει κάποιες ομάδες? Όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές. Εντάξει. Θα μπορέσει να τα καταφέρει, να επιτευχθεί ο στόχος με την, που είναι η άνοδος, εάν έχουμε επανέναρξη? Θα σας πω. Είναι κορίτσια της Αλφα Εθνικής, είναι έμπειρες παίκτριες, είναι έμπειρες παίκτριες, οπότε δεν θέλω να το συζητήσω καθόλου. Για μας αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχουμε ανέβει. Όσον αφορά την Γάμα Εθνική και τις γυναίκες Περιστερίου, ο όμιλος στον οποίο κληρώθηκε... Ναι. Έχετε ταξίδια... Έχουμε ταξίδια, ναι. Στην ΚΟ... Έχουμε στην ΚΟ, έχουμε στην Μυτιλίνη νομίζω. Έχουμε δύο ταξίδια, ναι. Εκεί είναι μία ομάδα, όπως σας είπα και προηγουμένως, αναπτυξιακή, αλλά πάμε για την άνοδο. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι των ταξιδιών, βοηθάει και η ΕΠΟ σε αυτό το θέμα? Μας δίνει κάποια λεφτά η ΕΠΟ, αλλά δεν φτάνουν, εννοείται αυτό. Βέβαια θα είναι φέτος πάρα πολύ δύσκολο με τους χορηγούς, γιατί τα μαγαζιά είναι κλειστά, η εστίαση είναι όλη κλειστή. Θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Το θέμα είναι να ξεκινήσουμε. Αν ξεκινήσουμε έτσι κι εγώ, έτσι κι αλλιώς εγώ έχω μάθει 14 χρόνια να τρέχω, οπότε θα συνεχίσω να τρέχω, θα τα καταφέρω, δεν φοβάμαι.
Το θέμα είναι να ξεκινήσουμε. Και ποια έτσι είναι το πιο ωραίο γήπεδο, γυρίζοντας έτσι όλη την Ελλάδα με την ομάδα, η πιο ωραία ατμόσφαιρα που έχετε συναντήσει, το πιο... Μιλάω για την επαρχία πάντα. Για την επαρχία. Παντού περνάω καλά. Παντού περνάμε καλά. Μπορεί 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο, ξέρω εγώ, να είμαστε με την επαρχία εχθροί. Μόλις τελειώσει όμως ο αγώνας, θα πάμε στην ταβέρνα μας, θα πιούμε, θα φάμε και τα ξεχνάμε όλα. Θα ήθελες να ευχαριστήσεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε και εσένα προσωπικά στην διεκπεραίωση έτσι ναι. Και οικονομικά. Ναι, οικονομικά βασικά θα ήθελα να βοηθήσω όλο το Περιστέρι, γιατί όποια πόρτα σας είπα και αν χτύπησα, όλοι με βοηθήσανε. Όλους τους επιχειρηματίες αυτοί που με έχουν βοηθήσει του Περιστερίου, ευελπιστώ να μας βοηθήσουν, να μας ανοίξουν, πάνω απ' όλα να ανοίξουν οι άνθρωποι, γιατί έχουν πάθει μεγάλο, έχουν πληγεί πάρα πολύ, να μας βοηθήσουν με το καλό και φέτος. Να ευχαριστήσω τους γονείς και των δύο των ομάδων, και των νέων Ατρομήτου και των γυναικών Περιστερίου, διότι δεν έπαψαν ποτέ να με πιστεύουν και να με στηρίζουν, και εμένα και την οικογένειά μου. Βέβαια, και εγώ τους έχω φερθεί αντάξια σε ό,τι και να τους έχω πει, και αν κάποιοι παραστράτησαν, θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα το μετανιώσω. Είμαι άνθρωπος ειλικρινής, είμαι άνθρωπος που δεν λέω ψέματα, δεν λέω φανφάρες, δεν λέω παραμύθια. Θεωρώ ότι έχω όμως ένα κακό να σας πω εδώ, ότι όποιος φύγει από μένα, ναι, η πόρτα κλείνει. Δεν ξανανοίγει για κανέναν. Ναι. Στείλα να μου αναφέρεις το ΔΣ στις νέες Ατρομήτου. Ναι, στις νέες Ατρομήτου είναι πρόεδρος ο κύριος Αναστάσιος Τράγος. Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Κουφόπουλος Γιώργος. Γραμματέας είναι ο κύριος Συρίγος Ιωάννης. Ταμείας είναι η κυρία Μαγουλά. Και γενικός αρχηγός είναι ο κύριος Καμπόλης Νίκος. Και το ΔΣ στις γυναίκες Περιστερίου. Στις γυναίκες Περιστερίου στην προσωρινή διοίκηση είμαι εγώ σαν πρόεδρος. Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Βλασόπουλος. Γραμματέας είναι ο κύριος Κρητής. Και ταμείας είναι η κυρία Κουτρουμάνου. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω και για την κόρη σου, τη Μέρη Τράγου, η οποία επανήλθε μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που είχε, έτσι, δύο χειρουργία. Ναι, είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό πριν δύο χρόνια. Είχε ρίξει χιαστού, αλλά το χειρότερο ήταν ότι εκτός από τον κεντρικό είχαν κοπεί όλοι οι υπόλοιποι τένοντες. Ήταν ένα σοβαρό χειρουργείο, δόξα τω Θεώ το παιδί έχει επανέλθει. Είχε μεγάλη θέληση, παρόλο που προσπαθήσαμε και εγώ και ο πατέρας να την επηρεάσουμε, να σταματήσει εντελώς το ποδόσφαιρο και να ασχοληθεί μόνο με την προπονητική, γιατί έχει πάρει και το UEFA C, το UEFA B. Είναι και τώρα και στην Ακαδημία του Ηρακλή Περιστερίου, στα αντρικά, ναι, τμήματα, ναι, προπονητή. Ναι. Παρόλα αυτά δεν καταφέραμε να την πείσουμε, θέλει να συνεχίσει, είναι μικρή βέβαια ακόμα, επόμενο είναι. Ήταν ένα σοβαρό τραυματισμό, τον οποίο και εκεί πάλι θέλω να ευχαριστήσω πάλι τον κύριο Σπανό, γιατί ήταν ο μόνος που βοήθησε και χρηματικά και ηθικά, σε αντίθεση με τον ερασιτέχνη που μας ευχήθηκε μόνο ένα περαστικά, τίποτα άλλο. Ωραία. Πάμε τώρα να μου πεις και το ρόστερ, έτσι. Να ξεκινήσουμε από τις γυναίκες Περιστερίου που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική Γυναικών. Και αν κάποια παίκτρια έχει κληθεί στα εθνικά συγκροτήματα, να μου, ναι, το αναφέρεις. Λοιπόν, στις γυναίκες Περιστερίου έχουμε την Αντωνίου, έχουμε την Αποστόλου τη Βαρβάρα, την Αποστόλου την Θεοδώρα, την Αυδίκου την Ιακωβίνα, την Αχμά τη Σόνια, την Κουγκού την Αναστασία, την Δροσινού την Ειρήνη, την Καμπόλη την Αναστασία, την Κανελοπούλου τη Γεωργία, την Κατσιπάνου τη Μαριάννα, την Κυριακίδου την Πελαγία, η οποία είναι και τερματοφύλακας, την Κωνσταντινίδη τη Σέβα, τη Μαυράκη την Παρασκευή, την Μπάρτσα τη Χριστίνα, την Μπραϊμάκου τη Μαρία,
την Παναγιωτακοπούλου, την Κωνσταντίνα, η οποία τώρα αυτό το καιρό λείπει γιατί πέρασε στις Πανελλήνιες στη Θεσσαλονίκη, τη Βασκάλη την Αθηνά, τη Σαμίου τη Μαριφέη, τη Σκάκου την Εμμανουέλα, η οποία έχει κληθεί και στην Εθνική, την Τζακοπιάκου την Ανδριάννα, την Τζελεπίδου την Άννα, τη Φαλαϊνά τη Λιδία. Πιστεύω ότι τις έχω πει όλες. Ωραία, πάμε και στις νέες ατρομήτου. Οι νέες ατρομήτου, το ρόστερ τους, ξεκινάμε από την Μαρίνα την Αργυριάδη. Μάλλον να ξεκινήσουμε κανονικά από τις τερματοφύλακες, η οποία είναι η Ψηρή, mm-hmm. η Δανάη που σας είπα, το ανερχόμενο ταλέντο. Και είναι και η Τσελεπίδου η Άννα. Μετά πάμε στην Μπριάννα, είναι η Αργυριάδη Μαρίνα, είναι η Τράγου, είναι η Στεροπούλου η Λίνα, είναι η Κριεζή η Αντωνία, είναι η Γατούδη, είναι η Βλασοπούλου, είναι η Κόπελου, είναι η Βέρα η Κατερίνα, είναι η Παπαθεοδόρου η Ιωάννα, είναι η Ρόκομα η Δέσποινα, είναι η Φιτήλη η Χριστίνα, είναι η Γιούσια η Αθηνά, η Γεωργοπούλου η Νίκη, η Κρυεμπάρδη η Νάνση και η Κολοκοτρώνη η Κωνσταντίνα. Από αυτά τα παιδιά, η Τράγου, Κριεζή, Γατούδη, Βλασοπούλου, Κόπελου, Παπαθεοδόρου, Ρόκομα, Φιτήλη, Γεωργοπούλου, νομίζω και η Κρυεμπάρδη, έχουν εκλειθεί στην Εθνική Νεανίδων Κορασίδων. Και είναι και η Κουτσοβασίλη, η οποία μας έχει έρθει από την Σπάρτη, αυτή την εποχή λείπει βέβαια το παιδί, είναι στο σπίτι της, είναι στη Σπάρτη, λόγω της πανδημίας. Ευελπιστούμε όταν τελειώσουν όλα αυτά, να μας εμπιστεύσει και η Αλεξία. Ωραία. Τώρα θα σου αναφέρω έτσι κάποια ονόματα και θα ήθελα έτσι με μία-δύο λέξεις. Πρώτον, ατρόμητος. Ατρόμητος. Ιστορία μεγάλη και σεβασμός. Νέες ατρόμητου. Η ζωή μου όλη. Γυναίκες Περιστερίου. Η γυναία μου αγάπη. Ο κύριος Σπανός, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ατρόμητος. Καλό παιδί. Καλομήρα Κοντομήχη. Καλομήρα Κοντομήχη. Από τις καλύτερες προπονήτριες και ψυχοπαίδι μου. Ο κύριος Αλέκος Πλέστης. Οι γυναίκες Περιστερίου και οι γυναίκες του. Ο πρόεδρος του Εραστέχνη, ο κύριος Αντώνης Πατατανές. Δεν είναι κακός άνθρωπος. Είναι καλόψυχος, είναι φθινόφοβος και δεν ξέρει να χειρίζεται σωστά τα θέματα. Ο κύριος Κασπίρης. Ο κύριος Κασπίρης τον έχω συνδυάσει με τον Ποτρίνη. Λοιπόν, η παλέμαχη του Ατρομήτου. Μεγάλη ιστορία. Ο ΠΑΟ η Κυπούπολη. Συγγνώμη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά τους τόσα χρόνια. Και στα παιδιά μας και σε εμάς. Ονομαστικά θα θέλατε να αφαιρεθείτε σε κάποιον... Όλη την Κυπούπολη. Δεν υπάρχει κάποιος που να του έχω ζητήσει βοήθεια και να μου την έχει προσφέρει. Είναι κρίμα δηλαδή να πω κάποια ονόματα και να τα αδικήσω. Από το προπονητικό team μέχρι τη διοίκηση. Είτε την τωρινή, είτε την προηγούμενη. Είναι όλοι τους, μου φέρθηκαν όλοι τους άψογα και συνεχίζουν να μας φέρονται. Χρυσούπολη. Το ίδιο. Κότσελος και ο κύριος Φελάς. Ο Βαγγέλης τρελάρας. Αλλά ψυχούλα. Μεγάλη ψυχή. Τα λατρεύει τα κορίτσια. Ωραία. Στέλλα, θα ήθελα τώρα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της Στέλλας Μουζάκη, έτσι σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Τι θα ήθελες να τους πεις? Τι θα ήθελα να τους πω? Να κάνουμε υπομονή όλοι. Ξέρω ότι οι απόψεις ολονών είναι διαφορετικές. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και ας ευελπιστούμε ότι τα πράγματα στο γυναικείο θα πάνε προς το καλύτερο. Βέβαια, το λέμε πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Προς το παρόν δεν έχουμε δει κάτι. Θέλω να πιστεύω,
ότι με αυτά που κάνει τώρα η ΕΠΟ και με αυτά που προσπαθεί να κάνει ο κύριος Αυγενάκης από οικονομικής πλευράς, θεωρώ ότι θα πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Γιατί στην ουσία το κύριο μέλημα όλων των παραγόντων είναι το οικονομικό. Αν δηλαδή η Ομοσπονδία κάλυπτε πιο πολλά λεφτά, θα μπορούσαν και οι παράγοντες να το κάνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Πώς? Φέρνοντας κάποιες μεταγραφές απ' έξω, θα ήταν ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Τώρα δεν μπορούμε όλα να τα κάνουμε μαζί, και τα οδηπορικά και τις μεταγραφές υπερβαίνουμε, και ειδικά αυτή την εποχή, αυτόν τον καιρό. Είμαι όμως πολύ αισιόδοξη. Θα ήθελες να κάνεις και κάποιο σχόλιο για τις επικείμενες εκλογές στην ΕΠΟ? Όχι, δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο για τις επικείμενες εκλογές. Να προσέξουν περισσότερο το ποδόσφαιρο γυναικών? Μόνο αυτό. Εύχομαι όποιος βγει να κοιτάξει το γυναικείο. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία και την επόμενη φορά έτσι να τα πούμε, να ανοίξουν, όποτε ανοίξουν οι προπονήσεις στο γήπεδο έτσι, και να πραγματοποιηθούν, αν έχουμε επανέναρξη πρωταθλήματος, ο στόχος και των δύο ομάδων. Μακάρι. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία και είπαμε κάποια πράγματα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, σε όλες τις ομάδες καλή επανέναρξη, και ειδικά στην Αλφα Εθνική που ξεκινάει στις 4 Απριλίου. Εύχομαι όλες οι ομάδες να πάνε καλά και το βασικότερο να μην έχουν τραυματισμούς. Εύχομαι τα καλύτερα λοιπόν σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.